κάτοικοι και καταστηματάρχες στην οδό Μοναστηρίου βγήκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με τις βίαιες συγκρούσεις μεταναστών, όπως λένε, να είναι καθημερινές, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την έλλειψη καθαριότητας στην περιοχή. Εγώ έχω δει την γειτονιά μου αλλάζει 10 φορές, αλλά αυτή η φορά είναι το χειρότερο. Γιατί δεν είναι ότι είναι στα διαφορετικά, πιστεύω μας, οτιδήποτε. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Απλά είναι ότι δεν τους επιτρέπει, δεν τους βάζει κάποιος στη θέση τους. Δεν μπορώ να πετάω τα σκουπίδια μου που θέλω. Δεν μπορώ να φτύνω. Δεν μπορώ να διακινώ ναρκωτικά. Δεν μπορώ να τρώω. Δεν μπορώ να είμαι σε άθλια κατάσταση. Και όταν σου κάνω παρατήρηση, σαν νόμιμος, να μου λες και το από πάνω. Τα περιστατικά, όπως λένε, είναι καθημερινά και η αγανάκτησή τους είναι μεγάλη. Καθώς η περιοχή της Μοναστηρίου απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό έχει μετατραπεί σε γκέτο ανομίας. Δεν τολμάει να περάσει ένα κοριτσάκι. Η κόρη μου είναι 15 χρόνια. Κατεβαίνω και την παίρνω από τα αστικό για να την πάω σπίτι. Για να πάει βόλτα, να την πάω εγώ βόλτα σε μια φίλη της. Φοβάται. Οι κάτοικοι που έχουν δει τη γειτονιά τους τα τελευταία χρόνια να αλλάζει αυτή τη στιγμή, όπως λένε, είναι στη χειρότερη κατάσταση και ήδη αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, συγκεντρώνοντας υπογραφές προκειμένου, όπως λένε, να στείλουν επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να αλλάξει η εικόνα της γειτονιάς τους. Μου έχουν σπάσει το αυτοκίνητο, μου έχουν ανοίξει πάμπολες φορές το αυτοκίνητο, αλλά δεν βρίσκουν τίποτα να κλέψουν. Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου, γιατί και από την πάνω πλευρά και από την άλλη πλευρά πηγαίνουν 10-10 και τα ωράρια μας είναι τέτοια που γυρνάμε και μετά τη δύση του ηλίου στο σπίτι μας. Παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η αστυνομία στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση παραμένει ίδια και οι κάτοικοι εξακολουθούν να φοβούνται, όπως λένε, να κυκλοφορήσουν τις βραδινές ώρες.